Στον Εύρο βρίσκεται ο πρώην Υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, προσκεκλημένος της ανοιχτής εκδήλωσης με θέμα το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και η Περιφέρεια, που έχει οργανώσει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Σπανίων Παθήσεων Νομού Εύρου Μαζί για Ζωή στην Ορεστιάδα. Ο κύριος Ξανθός επισκέφθηκε και την Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα το Κέντρο Υγείας της Πρωτεύουσας του Εύρου και την τοπική μονάδα υγείας. Καλημέρα σας. Πώς πάτε? Ο πρώην Υπουργός Υγείας συζήτησε με τις γιατρούς και νοσηλεύτριες που στελεχώνουν την τοπική μονάδα υγείας και έγινε αποδέκτης παραπώνων αναφορικά με τα κενά σε επίπεδο προσωπικού αλλά και τη γενικότερη εικόνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι πολύ σημαντικά. Δεν παίρνουν ασθενείς οι οποίοι ήταν γεγραμμένοι στη γιατρό. Αυτή τη στιγμή φυσικά δεν έχουν παιδίατρο και οι οποίοι θέλουν να πάω σε ένα παιδίατρο ή να ασφαλιστεί. Δηλαδή πάω στο νοσοκομείο που λένε παιδιά ούχνουνε. Δεν δεχόμαστε περιστατικά ας πούμε, για εμβολία. Εγώ χθες είχε μια κυρία εδώ συνδεματικά. Και πραγματικά τώρα μια Αλεξανδρούπολη, 5.000 κατοίκων, να μην υπάρχει ένα παιδίατρο πρωτοβάθμιο, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει. Έχετε καταλάβει εσείς τώρα αυτούς που έχετε εγγεγραμμένους θα παραμείνουν με το νέο σύστημα του προσωπικού γιατρού? Σας το έχουν εξηγήσει αυτό? Για το σύστημα, για τους ασθενείς μου. Οι ασθενείς μου σίγουρα θα παραμείνουν. Θα παραμείνουν σε εσάς. Πώς θα γίνει το σύστημα και πώς θα λειτουργεί, αυτό δεν έχουμε καμία ενημέρωση στο παρόν. Είμαστε σε αναμονή. Δύο πολύ σημαντικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, οι οποίες δυστυχώς είναι σε πολύ μεγάλη δυσλειτουργία. Αποχωρεί προσωπικό χωρίς αντικατάσταση, παρετούνται και απομακρύνονται γιατροί, διότι οι συνθήκες πια στο σύστημα υγείας της χώρας μας δεν είναι ελκυστικές, και οι εργασιακές και οι μισθολογικές, και κυρίως επειδή δεν βλέπουν προοπτική. Η κυβέρνηση έχει δώσει το σήμα ότι δεν θέλει να επενδύσει στο δημόσιο σύστημα υγείας και στις δημόσιες δομές, είτε πρωτοβάθμιες είτε νοσοκομειακές. Η βασική της στόχευση είναι να δώσει χώρο στην ιδιωτική αγορά υγείας και ακόμα και ο θεσμός του προσωπικού γιατρού στηρίζεται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ ιδιώτες γιατρούς. Ο Ανδρέας Ξανθός παρουσίασε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ και το νέο πλαίσιο κινήτρων για την προσέλκυση νέων γιατρών και επαγγελματιών υγείας στις δημόσιες δομές. Είναι επίσης πολύ προκλητικό ότι δεν υπάρχει καμία πρόνοια για το θεσμό του οικογενειακού ή έστω προσωπικού παιδιάτρου. Ουσιαστικά, οι παιδίατροι των δημόσιων δομών πια είναι σε πολύ μεγάλη έλλειψη και ο κόσμος για να έχει παρακολούθηση το παιδί του πρέπει να πληρώνει την τσέπη του. Νομίζω ότι πραγματικά υπονομεύεται με πολύ ακραίο τρόπο η δημόσια παιδιατρική περίθαλψη στη χώρα μας. Θεωρώ ότι το ΕΣΥ είναι ήδη αποδιοργανωμένο σε μεγάλο βαθμό από αυτά τα χρόνια της υγειονομικής κρίσης και της πανδημίας. Έχουμε τη χαρά σήμερα να υποδεχόμαστε στον νομό μας, στην περιοχή μας, τον πρώην Υπουργό Υγείας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, ο οποίος είναι άριστος γνώστης του συστήματος υγείας σε όλη τη χώρα, πόσο μάλλον και στη δική μας περιοχή. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία και τη χαρά με την παρουσία του να επισκεφθούμε δομές υγείας της περιοχής μας, στο σύνολο του νομού και να συζητήσουμε με τους ανθρώπους του συστήματος υγείας, με τους εργαζόμενους αλλά και με ασθενείς, να καταγράψουμε λεπτομερώς τα προβλήματα και την κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή επικρατεί στην περιοχή μας σε ό,τι αφορά τις δομές υγείας αλλά και τις ανάγκες και τις προτάσεις που πρέπει να κάνουμε και την πίεση την οποία πρέπει να ασκήσουμε.